Έχουμε στον αέρα της εκπομπής τον κύριο Αξαόπουλο. Α, Ναι, γεια ναι. σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλά εσείς, Και πώς τις είστε? πολύ ωραίες φωτογραφίες σας που περιπλανήθηκα σε αυτές επί πολλή ώρα μέχρι να τις δω. Ήταν αρκετές. Και θα τις μοιραστούμε τώρα με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε? Τέλεια. Καλά, εδώ έχουμε ήλιο στην Αθήνα. Α, επιτέλους έχετε ήλιο. Ναι, επιτέλους, ναι. Αποκαταστάθηκαν οι θερμοκρασίες της Άνοιξης, δηλαδή. Στις καρδιές μας δεν βγαίνει ο ήλιος με αυτά που γίνονται, αλλά θα αλλάξει το γούρι. Φύγετε ένα θέμα το οποίο ελπίζω να μην είναι η πραγματικότητά μας για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Και να... Ναι, και εγώ το ελπίζω να δούμε, να λήξει αυτή η ιστορία. Φυσικά, μακάρι. Είναι η ελπίδα όλου του κόσμου. Ξεκινάτε καινούριο κύκλο εκμάθησης φωτογραφίας. Πάντα, ναι. Οποιαδήποτε στιγμή μες στον χρόνο, δηλαδή, όταν οι μαθητές είναι έτοιμοι, ο δάσκαλος είναι εκεί, απίκου. Βρίσκεται ο δάσκαλος. Οπότε, ξεκινάνε πάντα οι κύκλοι, δηλαδή, σε κάθε γκρουπ που θέλει να ξεκινήσει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Οπότε, είμαστε πάντα stand-by. Βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία σας αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, γιατί γινόμαστε τα μάτια σας, σε περίπτωση που δεν βλέπετε με κάποιο τρόπο διαδικτυακά. Ναι, δεν βλέπω τις φωτογραφίες. Ναι, εγώ δεν βλέπω την εικόνα. Αυτά που βλέπουν οι θεατές, δηλαδή. Μην ανησυχείτε, αλλά... θα σας καθοδηγήσω εγώ, αλλά... Ωραία. Όχι, απλά ήθελα, αν θέλατε να πω κάτι, γι' αυτό λέω, αν τις έβλεπα, ας πούμε, θα μπορούσα να πούμε κάτι για τις εικόνες. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε. Δεν ξέρετε, και κινούνται και γρήγορα και δεν μπορείτε, και να θέλαμε να συζητήσουμε με βάση τις φωτογραφίες, δεν μπορούμε γιατί... γιατί ναι, τρέχουν γρήγορα. Ναι. Ωραία. Δεν μου λέτε, αυξήθηκε η ζήτηση για μαθήματα φωτογραφίας τα τελευταία χρόνια? Ναι, νομίζω έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι, ναι. Παρόλο που έχει η τεχνολογία προχωρήσει και ο καθένας μας έχει ένα κινητό, τέλος πάντων, που δηλαδή κουβαλάει την κάμερα θέλει μαζί του. Mm-hmm. Και έχει μπει η φωτογραφία, βέβαια, για τα καλά στη ζωή μας, σε όλους τους τομείς. Παρόλα αυτά, βλέπω ότι υπάρχει η ζήτηση. Δηλαδή, γι' αυτό άλλωστε έχουν αυξηθεί και οι δάσκαλοι φωτογραφίας. Μάλιστα. Έχουμε, ναι, βέβαια. Και οι σχολές και τα σεμινάρια από εδώ από εκεί. Πάρα πολλά γίνονται πάνω στην εικόνα. Και περισσότερο και ως μέσο έκφρασης, όχι ως ανάγκη επαγγελματικής αποκατάστασης. Ναι, βέβαια, σαν μέσο έκφρασης. Είναι και αυτή μια γλώσσα, είναι η οπτική γλώσσα. Mm-hmm. Παρόλο που τελικά, βέβαια, είμαστε όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, μιλάμε με τη γλώσσα, εννοώ με την ομιλία. Οπότε και τις εικόνες που βλέπουμε πάντα τις μεταφράζουμε σε λέξεις, δεν γίνεται αλλιώς. Αν βλέπαμε δηλαδή τώρα τις εικόνες θα σας έλεγα και διάφορα. Όμως παρόλα αυτά παραμένει μια γλώσσα και αυτή, η καθηκτική γλώσσα δηλαδή. Σας χαροποιεί το γεγονός ότι έχει αναδειχθεί η τέχνη της φωτογραφίας τα τελευταία χρόνια? Ναι, βέβαια, σίγουρα. Βέβαια, έχει και τα αρνητικά. Ποια είναι τα αρνητικά τώρα? Ότι με την καινούργια τεχνολογία είναι κρυμμένες οι εικόνες μας σε ένα JPEG εκεί αρχείο, ξεχασμένες στον υπολογιστή, σε ένα δίσκο του υπολογιστή και δεν φαίνονται συχνά. Μόνο πλέον σε εκθέσεις, που και αυτές τώρα λόγω της πανδημίας και λόγω των γεγονότων έχουν μειωθεί κάπως. Τελευταία που κάναμε και στη Θεσσαλονίκη αυτό για τον Ντοστογεύσκη, που τώρα και αυτός είναι από τους απαγορευμένους. Τέλος πάντων. Και εντάξει, είναι, προχωράει δηλαδή η κατάσταση, αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Ξέρετε, τώρα που το θίξατε το θέμα, μου έχει λείψει πάρα πολύ η αίσθηση του άλμπουμ. Να το ξεφυλίζω και να βλέπω τις φωτογραφίες. Μπράβο, το άλμπουμ, βέβαια. Μόνο πια στους γάμους γίνεται αυτό, στα μυστήρια, στους γάμους και βαφτίσεις δηλαδή, είναι πια τα άλμπουμ. Ακόμα το είναι ενεργά δηλαδή. Ξέρετε, από τα μία... Έχετε δίκιο. Ναι, γιατί από τη μία σκεφτόμουν ότι ναι, μεν ψηφιακά θα τις έχω για πάντα τις φωτογραφίες μέσα σε ένα στικάκι ή αποθηκευμένες στον υπολογιστή μου. Απ' την άλλη όμως, αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχεις με το άλμπουμ σου ξυπνάει πολύ πιο έντονα τις αισθήσεις και τις αναμνήσεις από ό,τι να τη δεις σε έναν υπολογιστή. Έχεις εκτός από οπτική και απτική επαφή. Αυτό ακριβώς. Ακουμπάς το άλμπουμ, ακουμπάς την εικόνα, βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Και αυτό που είπατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για το για πάντα είναι και αυτό σχετικό, Γιατί κάτι γίνεται, κρασάρει ο υπολογιστής, γεια σας οι φωτογραφίες. Ενώ το άλμπουμ μένει. Όχι. Ναι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το JPEG, ας πούμε, που διαβάζει τώρα ο σημερινός υπολογιστής, μπορεί μετά από 10 χρόνια να μην το διαβάζει. Το CD που μπορεί να έχετε εσείς φυλάξει τις φωτογραφίες σας, τώρα πια τα καινούργια λάπτοπ και τα βγαίνουν χωρίς CD drive. Δηλαδή, δεν είναι όλα. Επειδή καλπάζει η τεχνολογία,
Πρέπει να τρέχουμε από πίσω. Τώρα αυτό γιατί μου το είπατε, με αγχώσατε ότι θα αλλάξει το φορμάτ δηλαδή και δεν θα μπορώ να βλέπω τις φωτογραφίες που νόμιζα ότι θα τις έχω για πάντα. Μα κοιτάξτε, όλα πάνε στο άειλο. Αυτό είναι, είναι γνωστό πια, το ξέρουμε όλοι. Βλέπετε από τα mail, από το, όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε άειλα και βλεπόμαστε άειλα. Οπότε όλα είναι σε, πώς θα λένε, τείνουν σε άειλη μορφή να γίνουν. Και βέβαια όταν γίνονται άειλη μορφή, άλλο πιο εφιαλτικό σενάριο είναι ότι δεν το έχουμε εμείς το τόλο κατάσταση. Όπως ας πούμε είχατε παλιά, φαντάζομαι έχετε δισκοθήκη μεγάλη με βινήλια ή με CD κλπ. Ακόμα τώρα έχω πάνε. Και 45 ακόμα έχετε, ναι. Ναι, αλλά να σας πω, ως πότε θα υπάρχουν τεχνίτες που θα επισκευάζουν τα decks, τα CD, δηλαδή αυτά που παίζουν τα βινήλια. Καταλάβατε, λέω. Καταλαβαίνω, μια χαρά τη λέτε. Επίσης, και θυμάμαι και δύο πληροφορίες σχετικά με αυτό. Αφενός ότι επέστρεψε το βινήλιο ξανά, έκανε comeback. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Και αφετέρου ότι δικαιώθηκε σε βάθος χρόνου ως το πιο ανθεκτικό υλικό και ως εκείνο που ήταν πιο αγαπημένο από τους χρήστες του. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Προχωράει, εξελίσσεται, ναι. Γίνεται CD. Η μουσική συνεχίζει να επιβιώνει μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές. Αλλά βλέπετε ότι να, ο δίσκος είναι το άλμπουμ, ας πούμε, στην αναλογία αυτή, στην αντιστοιχία μάλλον με τη φωτογραφία. Ναι, σωστά, μπράβο. Θα βγάλεις το δίσκο, θα το βγάλεις από το εξώφυλλό του, θα τον καθαρίσεις, θα βάλεις. Ναι, έχει μια διαδικασία, μια ιεροτελεστία. Σίγουρα. Και τώρα έχει ξαναγυρίσει, και για να μιλήσω για τα δικά μου, ας πούμε, χωράφια, έχει ξαναγυρίσει η συμβατική φωτογραφία. Δηλαδή, ο σκοτεινός θάλαμος, έτσι, η ασπρόμαυρη φωτογραφία, το φιλμ, έχουν σιγά-σιγά, δειλά-δειλά γυρνάνε. Αλλά αυτά δεν ξέρω αν είναι. Είναι λίγο, πώς να το πω. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, είναι φορκλωρικά. Να μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσουν ακόμα. Ήδη χημικά υγρά πια δεν παράγονται, ξέρω, από τις εταιρείες μεγάλες. Πρέπει να τα βρεις ιδιαίτερα ή να πρέπει να τα φτιάχνεις ή δεν ξέρω τι. Είναι μια αλυσίδα η ζωή μας. Δεν είναι. Καταλαβαίνω είναι τι λέτε. Καταλαβαίνω πολύ. Είμαστε δεμένοι. Δηλαδή με την τεχνολογία δεν μπορούμε να την απεμπολίσουμε ξαφνικά, ας πούμε. Αυτό είναι το. Και αναγκαστικά είμαστε ουραγοί, ακολουθούμε δηλαδή. Εγώ όμως θέλω να συγκρατήσω το γεγονός ότι στο τέλος αυτό που έχει αξία διατηρείται στον χρόνο και επιστρέφει. Και διεκδικεί το χώρο. Από αυτή την άποψη. Δηλαδή. Αυτή είναι η αισιόδοξη άποψη και χαίρομαι. Είπα να το έχουμε αισιόδοξο, ξέρετε, στο μυαλό μας κάπως. Γιατί με αυτή την αισιοδοξία θα τρελαθούμε στο τέλος, κύριε Ξόπουλε. Θα τρελαθούμε σίγουρα, σας το λέω, το ξέρετε. Οπότε, ας συγκρατήσουμε τη θετική πλευρά και την αισιόδοξη, γιατί δεν ξέρω τι αλλιώς μπορούμε να κάνουμε για να το παλέψουμε. Ναι, ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο υπάρχουν και πολλοί γκρι τόνοι. Πολλές αποχρώσεις του γκρι. Πολλές αποχρώσεις του γκρι, να μιλήσουμε φωτογραφικά. Το ξέρω. Οπότε δεν έχει σημασία. Μπορεί να είμαστε, ας πούμε, δεν μπορώ να το πω απεσιόδοξοι, αλλά λίγο προσγειωμένοι. Ρεαλιστές. Ρεαλισμό μου μεταφέρετε τόση ώρα. Δεν μου μεταφέρετε απεσιόδοξία προς Θεού. Ρεαλισμό περισσότερο. Μπράβο, ρεαλιστό. Ρεαλισμό. Δηλαδή, να πατάμε λίγο στη γη. Να πατάμε, βέβαια. Μόνο εκεί δεν έχουμε και κάπου αλλού να πατάμε. Πότε ξεκινάνε? Ακριβώς, ναι. Έχουν μια βάση. Τα μαθήματά σας μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος online ή είναι μόνο διαζώσεις? Διαζώσεις τώρα προς το παρόν το κάνω. Δεν ξέρω, επειδή το online, πώς το λέμε, το μπουχτίσαμε με το online στην πανδημία. Δεν ξέρω τώρα αν... Είστε δηλαδή, πιο παραδοσιακός. Πολλές φορές. Ναι, σίγουρα. Είναι άλλη επαφή με τα μάτια τώρα. Το ίδιο είναι να κοιτάς σε μια οθόνη, να μιλάς σε μια οθόνη με κουτάκια. Εντάξει τώρα, δεν το συζητάμε. Ίδιο είναι να έχεις την επαφή με την κοινή και λοιπά. Ο δάσκαλος είναι με το μαθητή να βρίσκονται στην τάξη. Δεν είναι τώρα να... Έχετε δίκιο. Μας επαναφέρετε στην πραγματικότητα. Πού μπορεί όμως κάποιος να έρθει να σας βρει? Πού βρίσκεστε δηλαδή? Αυτό έτσι, κοίταξε, εδώ στην Αθήνα κάνω συνήθως τα σεμινάρια ή μόνο αν χρειαστεί να πάω σε κάποια επαρχία να δώσω μια διάλεξη, όπως έχω πάει και εδώ στη Λέσχη, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, σε διάφορους χώρους, ας πούμε. Στην Αθήνα, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο είναι βασικά η βάση, στον Πειραιά. Και από εκεί πέρα, όπου αλλού χρειαστεί, είμαι, πώς το να είναι, διαθέσιμο. Τα στοιχεία υπάρχουν στο ίντερνετ γενικώς, το όνομα επίσης το βάλετε, εκεί μόνο Ξαόπουλος θα βγαίνουν, δεν είναι τώρα κάτι μυστικό πια στην εποχή που ζούμε. Όχι, απλά δεν είναι μυστικό, είναι και το ζητούμενο να μην είναι μυστικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας.